και το αναφέρετε, έχουμε τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Κούσουλα, εκ νέου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ωραία, Γιώργο, ωραία, μετάφερε ωραία. Μας, σε παρακαλώ, την εικόνα που έχεις λοιπόν, τώρα. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν ξεκινήσει να ρίχνουν τα ελικόπτερα. Στο σημείο που βλέπουμε μπροστά μας, που φαίνεται το ελικόπτερο, είναι πίσω από το τελεφερίκ, όπου εκεί ο καπνός είναι μαύρος. Στη συνέχεια όμως, όπως βλέπουμε, είναι σε ολόκληρη την πλαγιά η φωτιά. Έχει πάει και πάνω, είναι ο δρόμος που οδηγεί ο κόσμος στο περιφερή. Τώρα, όσον αφορά το τι γίνεται στους Τραγκομακεδόνες, όπως είπαμε, ήρθε η αστυνομία και μας χτύπαγε το κουδούνι για να φύγουμε. Κουδούνι, χτύπαγαν οι αστυνομικοί και μας συνόδευαν για να φύγουμε. Είμαστε πλέον ένας ο κόσμος. Βλέπουμε και την εικόνα που μεταδίδεις απευθείας αυτήν την ώρα, Γιώργο Κούσουλα, από την περιοχή. Ναι, όπως βλέπουμε, λοιπόν, είναι ο κόσμος συγκεντρωμένος σε ένα πρώτο χώρο που υπάρχει εδώ. Και βρίσκεται βέβαια και αστυνομία και περιμένουμε περαιτέρω οδηγίες. Γιώργο, δώσε μας λίγο την εικόνα. Βλέπουμε τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν παραταχθεί το ένα πίσω από το άλλο. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που εκενώνουν την περιοχή. Είναι σταθμευμένα τα αυτοκίνητα αυτά. Είναι την περιοχή. Είναι το πρώτο σημείο στο οποίο επιτρέπουν να σταθούμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται, στα περίπου 50-60 μέτρα είναι ένα περιπολικό το οποίο εκεί έχει κόψει το δρόμο. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν αφήνει κανέναν να ανέβει και υπάρχουν επίσης και αυτοκίνητα της αστυνομίας τα οποία έρχονται συνεχώς. Κατευθύνεστε προς Βαρυμπόμπη όσοι φεύγετε από τους Τρακομακεδόνες. Τώρα έχουμε έρθει σε ένα σημείο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, είναι ένας πρώτος σταθμός συγκέντρωσης, υπάρχει και ένας δεύτερος στην εκκλησία, αλλά το σημείο στο οποίο μπορείς να φύγεις είναι προς Βαρυμπόμπη, διότι η φωτιά είναι όπως ανεβαίνουμε τους Τρακομακεδόνες, αριστερά μας είναι το τελεφερίκ, δεξιά είναι η Βαρυμπόμπη, επομένως το πρώτο σημείο διαφυγής είναι προς εκεί και προς το Ολυμπιακό χωριό για να βγεις στην Εθνική Οδό. Είναι αδύνατο να φύγεις από τη δεξιά πλευρά που είναι το Αχαρνές. Γιώργο, έχουν αρχίσει και επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Και αυτό είναι καθοριστική σημασίας. Νομίζω φαίνεται στην εικόνα, βρίσκεται εδώ το ελικόπτερο, το οποίο πηγαίνει και ρίχνει στο σημείο το οποίο είναι προς την πλευρά του τελεφερίκ. Και η πυκνή καπνή είναι χαμηλά, ωστόσο εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το μέτωπο είναι σε όλη την πλαγιά του βουνού. Δηλαδή ξεκινάει από τους πρόποδες και φτάνει μέχρι πάνω που είναι ο δρόμος και τα αυτοκίνητα που πηγαίνει στην Πάρνηθα. Που πηγαίνει δηλαδή προς το καζίνο και στην Πάρνηθα. Εντάξει, μιλάμε για ένα βασικό κομμάτι του εθνικού. Μάλιστα. Γιώργο, τα κρατάμε όλα αυτά.